Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κούβελα. Είναι καθηγητής κλινικής φαρμακολογίας. Για ένα ζήτημα καλησπέρα σας, το οποίο αρκετοί προσεγγίζουν με σκεπτικισμό, κύριε Κούβελα. 11 χώρες έχουν αναστείλει παρτίδες. Δεν τις λέει κανείς και λίγες. Και αρχή καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς που την αποδεχτήκατε. Ναι, δεν είναι έτσι όπως ακριβώς τα βλέπουν εξωτερικά. Υπάρχει μια διαδικασία. Όταν έχουμε μια κλινική μελέτη, έχουμε δύο ομάδες. Η μία είναι αυτή που χρησιμοποιούμε ως κοντρόλ, που έχει πάρει το ψεύτικο φάρμακο, το πλασίμπο, και άλλη έχει πάρει το κανονικό. Εκεί λοιπόν τα εμβόλια δεν έχουν δείξει παραπάνω εμβολές, δηλαδή θρομβώσεις, από ότι αυτό που συμβαίνει στο γενικό πληθυσμό. Υπάρχει το εξής λεπτό θέμα, βέβαια, το οποίο είναι λίγο πολύ επιστήμη. Ο ιός από μόνος του κάνει θρομβώσεις. Mm-hmm. Άρα λοιπόν η ακίδα του ιού, αυτό δηλαδή αυτή η πρωτεΐνη που, η οποία τον βοηθάει να κολλήσει πάνω στα κύτταρά μας για να μπει μέσα τους και να πολλαπλασιαστεί, το κλειδί ας πούμε του ιού, είναι αυτό που συμμετέχει και σε αυτά τα θρομβοεμβολικά επεισόδια. Όλα τα εμβόλια που έχουμε αυτή τη στιγμή, και της Pfizer και της AstraZeneca, ουσιαστικά φτιάχνουν τέτοια πρωτεΐνη σαν της ακίδας, προκειμένου σε αυτή να βγαίνουν τα αντιγόνα. Αυτή η πρωτεΐνη λοιπόν εξορισμού μπορεί να κάνει από μόνη της θρομβώσεις σε κάποιους που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία. Αυτό λοιπόν που μας ενδιαφέρει ήταν να δούμε κατά πόσον οι θρομβώσεις οι τεχνητές από τα εμβόλια ή από τον ιό είναι παραπάνω. Άρα λοιπόν αυτά τα δύο δεν συγκρίνονται. Άρα δεν χρειάζονται, κύριε Κούβελα, στοχευμένες μελέτες για τους ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν, αφού κάνουν το εμβόλιο, προκειμένου να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σιγουριά? Κοιτάξτε, όπως θα θυμάστε μάλλον, εγώ είμαι πάρα πολύ σκεπτικιστής και αγνωστικιστής σε αυτά τα θέματα. Εγώ θα ήθελα να έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες, να έχουν γίνει όλα σωστά κτλ. Δηλαδή τέλος 23. Επειδή όμως πραγματικά η ανάγκη είναι πολύ μεγάλη και μας προέκυψαν τα εμβόλια από τις κλινικές μελέτες, στις οποίες οφείλουμε να βασιζόμαστε, αυτά είναι τα πραγματικά δεδομένα, βλέπουμε ότι ο κίνδυνος από τον εμβολιασμό είναι σαφέστατα μικρότερος, ασχέτως εμβολίου, από αυτό που προκαλεί η νόσος COVID. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό που λέμε σαφές κέρδος στις ευπαθείς ομάδες και στους υπερήλικες, έχουμε σαφή αδιάφορα αποτελέσματα στις πολύ μικρές ηλικίες και τους υγιείς, δηλαδή δεν νοσούν και δεν πεθαίνουν, και υπάρχει μια τεράστια γκρίζα ζώνη, ποια ηλικία ενδιάμεση και ποιες παθολογικές καταστάσεις είναι αυτές που μάλλον ωφελούνται και δεν βλάπτονται. Και να σας πω ένα παράδειγμα, εγώ ας πούμε σε αυτή τη μεγάλη γκρίζα ζώνη είμαι 60χρονος, δεν είμαι πολύ χοντρός αλλά δεν είμαι και στυλάκι, δεν είμαι και ο πλέον ξέρω εγώ fit άνθρωπος, δεν έχω όμως και σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Εγώ λοιπόν θεωρητικώς δεν είμαι στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Παρ' όλα αυτά και επίσης δεν βλέπω ασθένης ως γιατρός αυτό το διάστημα. Επομένως εγώ θα μπορούσα να επιλέξω τι θα κάνω. Εγώ επέλεξα να εμβολιαστώ. Mm-hmm. Επέλεξα να εμβολιαστώ για πάρα πολλούς λόγους. Αλλά δεν διάλεξα το εμβόλιο. Δεν πήγα λοιπόν με τους υγειονομικούς. Πήγα με την ηλικία μου, 60-65. Έχω κάνει την πρώτη δόση, δεν είχα καμία ανεπιθύμητη. Δεν περίμενα να έχω καμία ανεπιθύμητη. Και από εκεί πέρα συζητάμε για οριακές καταστάσεις, είτε σε κάποιους υπερήλικες που δεν ξέρουμε εάν ο θάνατος ή η βαριά βλάβη είναι αποτέλεσμα της ηλικίας τους ή των υποκειμένων νοσημάτων ή του εμβολίου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η συμβουλή που εγώ, μάλλον η δικιά μου κατηγορία ειδικών θα έδινε, είναι να εμβολιάζονται αυτοί που το έχουν απαραίτητα ανάγκη. Για τους υπόλοιπους που ανήκουν στις χαμηλές ηλικίες δεν υπάρχει λόγος και μάλλον δεν το σκεφτόμαστε γιατί δεν έχουμε και επάρκεια εμβολίων. Και από εκεί και πέρα η συμβουλή που πραγματικά θα πρέπει να δίνουμε σε όλους είναι όλοι για όλα τα περιστατικά να στέλνουν κίτρινες κάρτες στον ΕΟΦ. Αυτό θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Σήμερα συζήτησα με έναν αγαπητό μου συνάδελφο και φοιτητή που μου λέει να λέει εγώ είχα 3 περιστατικά αλλά δεν είναι στη κίτρινη κάρτα γιατί δεν μπορούσα να τα συσχετίσω. Δεν χρειάζεται να συσχετιστούν. Η κίτρινη κάρτα φεύγει αναγκαστικά σαν να είναι ανεπιθύμητη από το εμβόλιο ή το φάρμακο και γίνεται στατιστική επεξεργασία στην Ουψάλα, στο παγκόσμιο κέντρο που επεξεργάζεται ακριβώς τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν λοιπόν εκεί φανεί σήμα, δηλαδή φανεί μια επικινδυνότητα, τότε ο ίδιος ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων και ο FDA
θα αναγκαστούν να αποσύρουν το προϊόν το οποίο μας δίνει πάρα πολύ σημαντικές ανεπιθύμητες. Μέχρι τότε οφείλουμε να περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι είναι συνετό να διακόψουμε μια εμβολιαστική βλέποντας, πράξη. Βέβαια, κανείς το παράδειγμα, το δρόμο που ακολούθησαν 11 χώρες, θα μπορούσε ευλόγως να αναρωτηθεί μήπως θα έπρεπε και εμείς να αναστείλουμε τουλάχιστον προληπτικά και προς το παρόν στη χώρα τη χορήγηση του AstraZeneca, μέχρι να δούμε ακριβώς τι θα γίνει. Ναι, έχετε δίκιο. Διαφωνώ σχεδόν σε όλα με την Επιτροπή και την κυβέρνηση στη διαχείριση της πανδημίας. Εδώ δεν διαφωνώ. Mm. Εδώ συμφωνώ. Ο λόγος είναι ότι 11 χώρες είναι ελάχιστες και κοιτάξτε, χρειάζεται σε αυτά τα πράγματα να υπάρχει εξατομίκευση. Δεν είμαι σε θέση να ξέρω τι ποσότητες εμβολίων έχει προμηθευτεί μία από τις χώρες που ζήτησαν να μην χρησιμοποιηθεί της AstraZeneca. Δηλαδή, μπορεί να έχει επάρκεια από τη Pfizer, όπως είχε και το Ισραήλ. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο, δηλαδή, όταν είναι κάτι που αμφισβήτηση να συνεχίσει. Εμείς δεν έχουμε επάρκεια εμβολίων, άρα λοιπόν μας χρειάζονται όλα τα εμβόλια και προκειμένου να δημιουργήσουμε μία προστασία όποιου τύπου και αν είναι αυτή, είναι καλό να προχωρήσουμε σε αυτούς τους εμβολιασμούς. Εντάξει, από εκεί και πέρα είναι καλό να προσέχουμε. Και επαναλαμβάνω, η προσοχή είναι ο θεράπων, το οποίο εκεί έχουμε και εμείς μια δυσκολία γιατί δεν έχουμε πρωτοβάθμια, ή τέλος πάντων ο γιατρός ή ο ειδικός που ασχολείται με τον εμβολιασμό και τον ασθενή, ή ακόμα και οι οικοί του έχουν δικαίωμα να μπουν στο site του ΕΟΦ και να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την κίτρινη κάρτα προκειμένου να φερθεί ανεπιθύμητη ενέργεια. Αυτό είναι μια οφειλή μας προς την κοινωνία, αν θέλετε. Από εκεί και πέρα θα συνεχίσω να συζητάω ότι η δουλειά μας γίνεται ανεπαρκέστατα χωρίς την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, χωρίς δόμηση οικογενειακού γιατρού. Γίνεται ανεπαρκέστατα γιατί ακόμα δεν έχουμε φέρει τα αντισώματα για να σώσουμε αυτούς που ήδη νοσούν, γιατί το εμβόλιο δεν βοηθάει αυτόν που θα νοσήσει το επόμενο διάστημα. Και από εκεί και πέρα συνεχίζει η διαφορά στην υπόλοιπη πολιτική, αλλά όχι στα εμβόλια. Στα εμβόλια πιστεύω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Είναι καθησυχαστικά τα όσα μας λέτε, όμως επιτρέψτε μου λίγο να σας συγκλίσω, διότι το είπατε δύο φορές ότι δεν υπάρχει επάρκεια στα εμβόλια. Επομένως, κάποιος τηλεθεατής που παρακολουθεί ενδεχομένως να σταθεί και σε αυτό και να πει: εδώ είναι το θέμα. Μήπως γι' αυτό τρέχουμε με fast track διαδικασίες και αυτό ενδεχομένως να μας στοιχήσει. Ανάγκα δηλαδή και θεοί πείθονται. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Κοιτάξτε να δείτε, όταν έχω 2-3 προϊόντα τα οποία δεν έχω κάποιο που να υπερτερεί απέναντι στα άλλα. Δεν φαίνεται ένα να είναι το καταπληκτικό και τα άλλα είναι, ξέρω εγώ, μάπα. Είναι περίπου ίδιας κατάστασης και όσον αφορά στην ασφάλεια και όσον αφορά στην αποτελεσματικότητα. Αυτό που θα με ενδιέφερε εμένα είναι να συνεχίσω τον εμβολιασμό. Δηλαδή, το ένα κάνει παραπάνω θρομβώσεις, το άλλο μπορεί να κάνει παραπάνω COVID-like syndrome. Τώρα δεν θα κάτσουμε να το συζητήσουμε. Εγώ σας λέω ειλικρινά για τον εαυτό μου, δήλωσα να εμβολιαστώ με την ηλικία μου, 60-65, ασχέτως του τι εμβολίου θα χρησιμοποιήσω το κέντρο στο οποίο έπρεπε να πάω για να κάνω το εμβόλιο. Δεν με ενδιέφερε καθόλου. Δηλαδή, θεωρούσα ότι και συνεχίζω να θεωρώ ότι οι ανεπιθύμητες είναι ελάχιστες σε σχέση με την ωφέλεια που θα μπορούσα να έχω ακόμα και ως βαρύτερη έκβαση, όχι αναγκαστικά θανατηφόρα, αλλά γιατί να αναγκαστώ να μείνω, ξέρω, 10-15 μέρες σε ένα νοσοκομείο που δεν θα με βοηθούσε καθόλου σε τίποτα. Άρα λοιπόν συνιστώ στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μια ηλικία και πάνω, δηλαδή ξέρω εγώ αυτή τη στιγμή 60 και πάνω, ιδίως αν έχουν ένα υποκείμενο νόσημο, οπωσδήποτε να μην χάσουν την ευκαιρία να εμβολιαστούν, γιατί μπορεί πάνω στην κατάσταση να αποφύγουν μια βαρύτερη κατάσταση. Σαφέστατα, και να το διευκρινίσω για ακόμα μια φορά, για να μην παρεξηγηθούμε, δεν είμαστε κατά των εμβολίων, όμως με βάση την υπερπληροφόρηση που υπάρχει, προσεγγίζουμε το θέμα με ένα σκεπτικισμό. Έτσι, όπως οφείλουμε να κάνουμε, τουλάχιστον με βάση τη δική μου άποψη, έτσι, για όλα τα ζητήματα. Κάνετε πάρα πολύ καλά, ειλικρινά, και αξίζει τον κόπο να ενημερώνεται συνεχώς ο κόσμος, γιατί αυτό που επίσης λείπει στη χώρα μας είναι η διαφάνεια στη διαχείριση. Άρα λοιπόν, πολύ καλά κάνετε αυτό. Αλλά προσέξτε, ακόμα και στατιστικά, 11 χώρες κάναν αναστολή, δεν το κρέμασαν, αλλά υπάρχουν άλλες 100 οι οποίες συνεχίζουν να το χορηγούν. Δηλαδή, γιατί παίρνουμε τις 11 και δεν παίρνουμε τις άλλες 100. Είναι λίγο ιδιόρυθμα τα πράγματα και μην ξεχνάτε κάτι που έλεγα από την αρχή. Υπάρχουν και τεράστια συμφέροντα τα οποία υπαγορεύουν πολιτικές. Μην είστε ποτέ σίγουροι ότι κάτι πάντα γίνεται για το καλό και κάτι γίνεται πάντα για το κακό. Υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούμε να τα ξέρουμε. Δεν είναι
κοινά διατυπωμένα. Πρέπει να είμαστε προφανέστατα λοιπόν προσεκτικοί, αλλά η επιστημονική λογική στο συγκεκριμένο θέμα δεν είναι υπέρ της διακοπής του εμβολίου, είναι υπέρ της συνέχισης των εμβολιασμών. Λοιπόν, μιας και σας έχουμε στο δελτίο μας, κύριε Κούβελε, θα χάσω την ευκαιρία να σας ρωτήσω με αφορμή και τα δημοσιεύματα που λένε πως σιγά σιγά πηγαίνουμε προς την διαμόρφωση του οδικού χάρτη για το άνοιγμα της κοινωνίας ξανά. Αν συμβαδίζουν αυτού του είδους τα όνειρα σε εισαγωγικά με τον ρυθμό που έχουμε εμβολιαστεί, με το εμβολιαστικό, ας πούμε, με την εμβολιαστική αλυσίδα που έχουμε δημιουργήσει, αν συμβαδίζει το ένα με το άλλο, η πραγματικότητα με αυτό που σκεφτόμαστε ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θα σας πω αυτό που πιστεύω εγώ. Εγώ είμαι της σχολής, δεν είμαι δηλαδή μόνος, υπάρχουν πολλοί σαν και εμένα. Πολλοί μιλάνε, άλλοι δεν ασχολούνται, δεν θέλουν να διατυπώσουν δημόσια λόγο, γιατί δυστυχώς αυτή η θέση που εκφράζω εγώ και επί της ουσίας υποστηρίζεται από όλη την επιστημονική βιβλιογραφία είναι ότι τα lockdown δεν έχουν καμία χρήση. Κάνουν πάρα πολύ κακό σε σχέση με το δυνητικό καλό. Άρα λοιπόν κακώς γίνονται. Πέρα από κανένα 15 ημέρο, δηλαδή τις πρώτες 15 μέρες, θα ήταν ίσως κατανοητό. Αλλά αυτή τη στιγμή καταστρέφεται τόσο βάναυσα η κοινωνία, τόσο βάναυσα οι ελευθερίες, οι συνταγματικές μας ελευθερίες κτλ., που δεν είναι να το συζητάμε πραγματικά. Αυτό λοιπόν που έχει τεράστια σημασία είναι ότι αυτό πρέπει να τελειώσει. Για παράδειγμα, τα στοχευμένα μέτρα που θα έπρεπε να παίρνουμε, ούτε καν τα έχουμε σκεφτεί, ούτε καν τα έχουμε συζητήσει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κάποιος λέει έξυπνα μέτρα, αλλά δεν μας λέει ένα έξυπνο μέτρο. Εγώ έχω τουλάχιστον καμιά δεκαριά έξυπνα μέτρα να προτείνω. Αυτή τη στιγμή πήραμε το lockdown. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει ταχύτατα να βγούμε από το lockdown. Δεν φαίνεται να βοηθάει σε τίποτα. Όλοι αυτοί οι θάνατοι που συνέβησαν με σκληρότητα το lockdown έγιναν. Αυτό λοιπόν που θα έλεγα είναι να πάρουμε τα στοχευμένα, να έρθουν και τα αντισώματα τα οποία σίγουρα θα βοηθήσουν την αντιμετώπιση. Και από εκεί πέρα νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε όλους αυτούς τους τρουθοκαμιλισμούς ότι τάχα παίρνουμε μέτρα. Αυτά δεν είναι μέτρα. Εντάξει, το να περιορίσουμε τον κόσμο να ψωνίσει και να έχει ουρές έξω από το σούπερ μάρκετ δεν είναι και το καλύτερο μέτρο που μπορεί κανείς να φανταστεί, ούτε να θρίζεται μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ενώ ταυτοχρόνως στα θέατρα, στα οποία αν βάζαμε έναν αριθμό ανά τετραγωνικό ανθρώπων δεν θα μας ενοχλήσει καθόλου και αυτή τη στιγμή καταστρέφεται, ας πούμε, μια ολόκληρη συνωμοταξία επαγγελματιών και όχι μόνο επαγγελματιών, στερείται ο κόσμος. Πράγματα, διεξόδους, διασκέδαση και μάλιστα διασκέδαση με τον αρχαίο όρο, όχι αυτό το ξεφάντωμα. Διασκέδαση να μπει, να σκεφτεί, να προχωρήσει. Δηλαδή δεν γίνεται να καταστρέφει η κουλτούρα μας, να βλέπουμε μόνο ό,τι δείχνει, ξέρω εγώ, η τηλεόραση. Είναι λίγο ντροπή, είναι λίγο αμαρτία. Λοιπόν, κύριε Κούβελα, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που για ακόμα μια φορά ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ.